διατηρείται σε κυτρινόμαυρους ρυθμούς. Η κούτσα που έφαγε ο ορφανός είναι πάρα πολύ μεγάλη και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτοί που ψηφίζουν είναι προβατοποιημένοι, γιατί ο ορφανός βγήκε έξω από την Νέα Δημοκρατία, έφυγε από το Μαντρί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Στους αντάρτες φοβούνται να τους ψηφίσουν οι πολίτες. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο Ταχιάος τελικά κέρδισε μέσα από την εναντίωσή του απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη, γιατί πήρε όλους τους Αριανούς. Οι Παοξίδες διασπασμένοι δεν είχαν κάποια κατεύθυνση οι Παοξίδες. Βέβαια ο Ορφανός ήταν με το Σαββίδη, αυτό λίγο του λίγοι το ξέραν, το κολλητιλίκι του Ορφανού με το Σαββίδη. Ναι, ύστερα δεν τέριαζε ο Κούδας να πάει με ένα δεξιό. Ήταν μεγάλη μαλακία του Κούδα να πάει με ένα δεξιό. Καλύτερα πήγε με την Οτοπούλο ο Κούδας παρά να πάει, ας πούμε, με τον Ορφανό. Αλλά η πούτσα που έφεγε ο Ορφανός έχει να κάνει και με το κομμάτι το ποδοσφαιρικό της πόλης. Οι εκλογές θα πάει ο Κάρης. Και αν πάει ο Ζέρβας στη δεύτερη γύρα, γιατί τώρα είμαστε Κυριακή, λίγο μετά τις εκλογές. Αν πάει ο Ζέρβας, είναι λογικό να πάει ο Ζέρβας, εκεί θα γίνει πραγματικά πάω Κάρης. Ο Ζέρβας είναι ανοιχτά προς τον ΠΑΟΚ και ίσως έχει και ένα άλλο promotion. Να πω ότι είναι και πελάτης του Μετρόπολης, έχει δώσει αρκετές χορηγίες. Νομίζω έπαιξε ρόλο και αυτό, τον κάναμε καλό promotion. Και είναι ένα πάω Κάρης. Ο Ταχιάος εναντίον, Ζέρβα. Στο νήμα θα κριθεί. Αν το πάρουν οι Αριανοί, διατηρούν την πόλη κυτρινόμαυρη στο Δήμο και έχουν να πούν πάρα πολλά για την πόλη τους, εάν πέσει το κάστρο, ο Παοξής θα πει: πήρα ντάμπλ, το πήρα ήττητος, σας γαμάω και στις εκλογές, έβγαλα Παοξή δήμαρχο. Είναι ωραία η επόμενη εβδομάδα, θα έχει χαρτζηλικάκι από τους υποψηφίους για τα μέσα για μας, όχι για μας προσωπικά, για τα μέσα μας, και νομίζω θα γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη.